Γεια χαρά σε όλους. Και είμαστε ακόμα μια φορά εδώ πέρα για ένα μεγάλο unboxing. Μεγάλο κουτί αυτή τη φορά. Και μαντέψτε από πού είναι. Για ακόμα μια φορά είναι από τη DJI. Όχι, δεν έχει drone μέσα. Τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι δεν είναι drone. Έχει κάποια πράγματα για το... για κάποια drone, αλλά το μεγάλο κομμάτι είναι κάτι που θα το δείξουμε για πρώτη φορά στο κανάλι. Είναι για έναν φίλο, το έχω φέρει για έναν φίλο. Ας το ανοίξουμε το κουτί. Το οποίο, αυτό το πακετάρισμα της DJI είναι αρκετά... Άλλο, εδώ. Μας αρέσει να τα σκάμε αυτά. Όπως βλέπουμε η συσκευασία για ακόμα μια φορά έχει αρκετά φυσαλοειδή. Και τι έχουμε? Δεν θα ξεκινήσω από το μεγάλο, θα ξεκινήσω λίγο από τα πιο μικρά. Remote Controller Monitor Hood. Είναι το σκίαστρο της DJI για τον ήλιο, για το γνήσιο το χειριστήριο. Για να το δούμε και πάνω το χειριστήριο, να βάλουμε λίγο και τις σακούλες πιο εδώ. Σαν ποιότητα δεν το συζητάμε, είναι πολύ, πάρα πολύ καλή. Στηρίζεται με τις κεραίες. Εδώ έχει χράτς. Προσφέρει πάρα πολύ καλή, έτσι, δυνατότητα στη χρήση. DJI Monitor Hood για το controller. Και εννοείται πως είναι foldable, το κλείνεις, το βάζεις μέσα στη τσάντα σου και είσαι κομπλέ. Αυτό είναι για μένα. Αυτό είναι για μένα για το δεύτερο χειριστήριο, για το πρώτο χειριστήριο. Όπως γνωρίζετε, πλέον δουλεύω με το smart controller. Αυτό είναι το ένα που ήρθε. Πάμε να κάνουμε μια ανασκαφή για το δεύτερο. Τι είναι, πολύ σακούλι. Τέλο Propeller Guards. Τα προστατευτικά που έχει το τέλο, το μικρό drone, να το δούμε κιόλας. Είναι αυτά εδώ τα προστατευτικά. Να σου πω την αλήθεια, το ένα μου ψευτοέσπασε από τα κοπανήματα στους τοίχους, οπότε ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ φτηνό. Δηλαδή αυτά εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είχαν 5 ευρώ. Οπότε ρίχτα και αυτά μες στο κουτί. Ρίχτα και αυτά εδώ μες στο κουτί. Να έχουμε spare, να αλλάζουμε. Και αυτό εδώ είναι κάτι που ίσως να είναι και από τα πρώτα που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι κάτι που δεν υπάρχει διαθέσιμο. Όλοι πρέπει να περιμένουν 15 μέρες περίπου για την διαθεσιμότητα. Είναι ο αντάπτορας για το Osmo το Pocket που μπορείς
να βάλεις εξωτερικό μικρόφωνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το δίνουν μέσα στο site 10 με 15 ημέρες. Λοιπόν, το Osmo το Pocket είναι εδώ. Type-C σε jack 3,5 John και έχουμε έξοδο μικροφώνου. Το μικρόφωνο είναι πάνω τώρα αυτή τη στιγμή στο βίντεο που μιλάμε, είναι πάνω στην κάμερα, οπότε δεν μπορούμε να το ενσωματώσουμε. Να δούμε λιγάκι και στην 3D printed έκδοση που έχουμε φτιάξει ότι κουμπώνει. Κουμπώνει και είναι και τέλειο. Οπότε έχοντας αυτό εδώ το grip, είναι μια 3D print έκδοση, μια βάση για το Osmo το Pocket, το λογότυπο της DJI μπροστά, το λογότυπο, το ολόγραμμα Osmo από πίσω, θέση για cold shoe, θέση για εξωτερικό φωτισμό και για μικρόφωνο. Συνδέουμε εδώ το μικρόφωνο το εξωτερικό, κοιτάει εμάς, κάνει το face track και με καλωδιάκι έχουμε τον απόλυτο ήχο που μπορούμε να έχουμε. Ήταν κάτι που το περιμέναμε καιρό. Μας ήρθε. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα στο site της DJI το δίνει 10 με 15 ημέρες. Να θυμίσουμε πως ήταν ένα από τα εξαρτήματα που στην αρχή δεν υπήρχαν. Είχαν πει ότι θα τα βγάλουν διαθέσιμα, δεν υπήρχαν. Οπότε πλέον βρίσκεται στα χέρια μας DJI 3,5mm adapter. Προσοχή να μην το χάσουμε. Και το ήρθε η μεγάλη στιγμή για το μεγάλο που περιμέναμε. DJI Ronin S είναι η έκδοση Essentials Kit. Αυτό, όπως σας είπα, το παράγγειλα για έναν φίλο, για έναν τυχερό φίλο. Αρχικά η βαλίτσα μεταφοράς, που είναι βαλίτσα μεταφοράς, μας θυμίζει πάρα πολύ την θήκη μεταφοράς του Phantom 4. Λοιπόν, για να μην το χαλάσουμε κιόλας. Να μην το χαλάσουμε. Το Ronin S είναι το, να θυμίσουμε πως είναι το gimbal, το μεγάλο gimbal που σηκώνει DSLR φωτογραφική μηχανή. Ένα τρομερό εργαλείο και ειδικά για έναν επαγγελματία. Πολύ στιβαρή βαλίτσα, λογότυπο DJI και Ronin S εδώ μπροστά. Εδώ πέρα ξεκλειδώνει κατά τον ίδιο τρόπο που ξεκλειδώνει και στο Phantom. Και εδώ είναι το μαγικό εργαλείο. Εδώ είναι τα βιβλιαράκια. Η μπαταρία του Ronin. Εδώ κάτω παίρνει έχει τα σπυρώματα για να μπορείς να βάλεις τρίποδο. Ένα πάρα πολύ ποιοτικό hand grip, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν τρίποδο, πολύ ποιοτικό και με το λογότυπο της DJI. Πάμε να ξεπακετάρω και το Ronin. Δεν είναι ελαφρύ. Ελαφρύ δεν το λες.
αυτό κουμπώνει κατά αυτό τον τρόπο λογικά. Μπράβο, lock. Και το hand grip. Έχει, το έχει το βάρος του και σίγουρα με την DSLR θα έχει και περισσότερο βάρος. Εδώ έχει τις θέσεις για τα καλυμπραρίσματα, η μεζούρα για να μπει πάνω η DSLR, τα βιδάκια, καλώδιο φόρτισης. Εδώ είναι το joystick για να μπορείς να χειρίζεσαι την κάμερα, λογότυπα ο Ronin εδώ πέρα, Ronin S. Το έχει το βάρος του, είναι αρκετά καλό το βάρος του. Σίγουρα δεν είναι για να κάνεις πιστεύω vlog με αυτό εδώ το πράγμα, συν άλλα 1,5 κιλό, 1,5-2 κιλά σίγουρα που είναι εκεί DSLR. Σίγουρα δεν είναι, αυτό είναι πιο πολύ να το κρατάς και με τα δύο χέρια και να κάνεις capture. Σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι για τον μέσο χρήστη, τον μέσο vlogger. Ο μέσος vlogger θέλει κάτι πολύ πιο ελαφρύ στο χέρι, αλλά είναι πάρα πολύ ποιοτικό, με πολύ καλό grip εδώ πέρα, πολύ καλό grip. Αυτό είναι το Ronin S, η Essential, το Essentials Kit Edition. Εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι η υποδοχή για να πάρει το plugin για το zoom, για την χρήση του zoom που έχει το μεγάλο το Ronin S. Προφανώς θα πωλείται και ξεχωριστά. Πολύ καλή ποιοτική συσκευή. Ακόμα μια ματιά. Αυτό ήταν ένα γρήγορο unboxing για σήμερα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σας έχω τάξει ότι θα έχουμε πάρα πολλά και unboxings και vlogs τις επόμενες μέρες. Ήδη σήμερα που μιλάμε έχει ανέβει ακόμα ένα βίντεο από το DJI Greek Mavic Club που ήρθαν στη Χαλκίδα, είχαμε πάει βόλτα με τα παιδιά. Έρχονται πολλά βιντεάκια, καλοκαίρι είναι, σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά και όμορφα πλάνα και ελπίζω να σας αρέσουν. Αυτό ήταν ακόμα ένα βίντεο για το κανάλι μας. Αν σας άρεσε κάντε like, εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι και τα λέμε την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά!